Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε εκφράζοντας τη θλίψη μας και την οργή μας για το νέο έγκλημα αυτού του βάρβαρου συστήματος που έστειλε στον υγρό τάφο της Μεσογείου εκατοντάδες κατατρεγμένους ανθρώπους, ανάμεσά τους πάρα πολλά παιδιά. Τώρα πια, 4 μέρες μετά από το άκουσμα της νέας αυτής απάνθρωπης είδησης, τα δάκρυα στέρεψαν και έγιναν μόνο οργή. Αυτό βροντοφώναξαν και οι δεκάδες χιλιάδες, κυρίως νέοι άνθρωποι, που βρέθηκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα και εδώ στην Αθήνα την περασμένη Πέμπτη. Οργή απέναντι στο σύστημα που γεννά φτώχεια, εκμετάλλευση, πολέμους, όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν τις αιτίες του ξεριζωμού αυτών των ανθρώπων. Γιατί οι προσφυγικές ροές δεν είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο για να ξεμπερδεύει κανείς με έναν ανέξοδο ανθρωπισμό, άντε και με κάποιες προτάσεις διαχείρισης των συνεπειών. Οργή για αυτή τη διεθνή εγκληματική οργάνωση που όλα τα άλλα κόμματα μας την παρουσιάζουν μάλιστα και ως το κοινό σπίτι των λαών, την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, η οποία πρώτα εξαπολύει επεμβάσεις, ληστεύει άλλους λαούς και μετά υψώνει φρούρια για να τους κρατήσει απ' έξω. Ή ανοίγει τη στρόφιγγα μόνο για όσους τα μονοπόλια της θέλουν να ξεζουμίζουν ως φτηνό εργατικό δυναμικό. Αυτές είναι οι σάπιες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες πάλι μιξοκλαίνε κάποια θλιβερά πολιτικά ναυάγια. Οργή για αυτούς που από ό,τι φαίνεται δεν έκαναν όσα έπρεπε για να σωθούν οι αθώες ψυχές και έχουν το θράσος να χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία την άρνηση των ίδιων των δουλεμπόρων να διασωθούν τα εμπορεύματά τους, δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν στηβάξει σε αυτό το καριδότσουφλο. Οργή για όσους χύνουν ξανά τα δηλητήρια του ρατσισμού, μιλούν για λαθρέους ανθρώπους, για εισβολής ή δείχνουν όλη τη μαυρίλα της ψυχής τους, εκφράζοντας ενόχληση μέχρι και για το τριήμερο πένθος που κηρύχθηκε. Όχι, εμείς δεν θα συνηθίσουμε αυτή τη μαύρη καταμέτρηση κάθε τρεις και λίγο. Πότε στις φωτιές, πότε στις πλημμύρες, πότε στην πανδημία, πότε στα τρένα και πότε στη θάλασσα. Το ξέρουν καλά πια πολλοί ακόμα περισσότεροι. Είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές των ανθρώπων. Όλοι οι άλλοι είναι με τα κέρδη τους. Εμείς είμαστε με τις ζωές των ανθρώπων. Εμείς δεν διαλέγουμε το λιγότερο κακό ανάμεσα στο κολαστήριο της Μόριας, του ΣΥΡΙΖΑ και τις κλειστές δομές, φυλακές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν διαλέγουμε το λιγότερο κακό ναυάγιο με βάση το ποιος ήταν στην κυβέρνηση. Πονάμε και οργιζόμαστε το ίδιο και για όλα. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, όλα τα κόμματα αυτά του συστήματος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι όλοι τους υπόλογοι και γι' αυτό το νέο έγκλημα που ο λαός μας πρέπει να το κάνει και ένα ακόμα κριτήριο ψήφου ανάμεσα στα τόσα άλλα και να τους δώσει αυτό που τους αξίζει στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Ιδιαίτερα εδώ στη Νέα Ιωνία, που ιδρύθηκε πριν 100 χρόνια από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και ο λαός της ξέρει πολύ καλά τον αγώνα των προσφύγων να ριζώσουν, να ζήσουν στην περιοχή.
πως ό,τι κατάφεραν, το κατάφεραν με τον αγώνα τους, ακόμα και με τα στοιχειώδη, για τα στοιχειώδη πράγματα, για την ίδρυυση, το νερό, το ρεύμα, τα σχολιά των παιδιών τους, στον αγώνα τους και στην πρωτοπόρα στάση των κομμουνιστών διαχρονικά στην περιοχή, οφείλεται ότι κατάφεραν και επιβίωσαν και όχι σε διάφορους σωτήρες, σε διάφορους μεσίες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κριτήριο πρέπει να γίνει για την ψήφο στις ερχόμενες εκλογές και η στάση κάθε κόμματος απέναντι στην ικανοποίηση των σημερινών, των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας. Το θέμα που επιλέξαμε να αναδείξουμε σήμερα, υπάλλη για τη διάσωση και αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων, αφορά μια από αυτές τις ζωτικές ανάγκες. Και εδώ υπάρχει πλούσια πείρα για τη στάση και τα πεπραγμένα του καθενός. Το δικό μας σύνθημα είναι ένα: ελεύθεροι χώροι ανοιχτοί στο λαό, κλειστοί στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Βρισκόμαστε μάλιστα σε μια περιοχή όπου οι εργαζόμενοι, η νεολαία, έχουν πρόσφατη πείρα που δείχνει ότι και αυτή η υπόθεση είναι αντικείμενο αγώνα, είναι αντικείμενο διεκδίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ίδιος ο χώρος εδώ που βρισκόμαστε, δηλαδή δίπλα στο Πανετόλιο, ένας από τους λίγους ελεύθερους χώρους που έχουν απομείνει. Ένας χώρος που παρά τα προβλήματα υποβάθμισης και απαξίωσης εξακολουθούσε να είναι μια κυψέλη για τα παιδιά και τους γονείς μέχρι πριν 2 μήνες, όταν ξυλώθηκε απροειδοποίητα η παιδική χαρά από τη Δημοτική Αρχή χωρίς κάποιο πλάνο για το τι θα γίνει. Έχετε επίσης την πείρα των μεγάλων και πολύμορφων κινητοποιήσεων πέρσι για να μην μετατραπεί ο χώρος του πρώην Ανθρακοριχείου σε σκουπιδότοπο δίπλα στα σχολεία της περιοχής, αλλά να δεσμευτεί από τον Δήμο και να αξιοποιηθεί για ζωτικές ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Να αναδειχθεί ως χώρος μεγάλης ιστορικής μνήμης και κληρονομιάς. Να μάθουν οι νέες γενιές ότι οι Ανθρακορίχοι, εκτός των άλλων, ήταν η ψυχή του αγώνα της εθνικής αντίστασης στην περιοχή, ότι στον μπλόκο της Καλογρέζας οι 21 εκτελεσμένοι ήταν κομμουνιστές Ανθρακορίχοι. Επιπλέον, να δοθεί άλλη κατάλληλη λύση, ώστε ο στόλος των απορριμματοφόρων να φύγει από την περιοχή του Ίκαρου, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, καθώς είναι μέσα στο γήπεδο της περιοχής, εκεί δηλαδή που αθλούνται εκατοντάδες παιδιά. Αυτή η απόφαση τελικά ματαιώθηκε χάρη στις κινητοποιήσεις. Συνολικά, το θέμα της αξιοποίησης των χώρων που έχουν απομείνει ελεύθεροι είναι ζήτημα πολιτικό και ταξικό. Σε μια περιοχή που έχει ανάγκη από τέτοιους χώρους, βλέπουμε γήπεδα να μαραζώνουν με τεράστια προβλήματα υποδομής. Βλέπουμε να ξεπηδούν μεγαθύρια, να είναι διάφορα μεγάλα εμπορικά εδώ για να βγάζουν μεγάλα κέρδη οι ιδιοκτήτες, οι μεγαλοσούπερμαρκετάδες και άλλοι. Και οι ομάδες της πόλης να στριμώχνονται σε μόλις ένα γήπεδο για να κάνουν προπόνηση χιλιάδες παιδιά. Στο Δήμο υπάρχουν δεκάδες παλιά εργοστάσια που έχουν μείνει κουφάρια. Το ζήτημα των ελεύθερων χώρων είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις γειτονιές και σε τελευταία ανάλυση γεννιέται από ένα σύστημα και μια πολιτική που αντιμετωπίζει τη γη και τη χρήση της ως εμπόρευμα. Αφορά το ποιος θα χρησιμοποιήσει τη γη και για ποιον λόγο,
σε ποιον ανήκει, ποιος θα επιλέγει τι θα φτιαχτεί και ποιος θα έχει πρόσβαση. Στις σημερινές συνθήκες της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στη γη, της ανάπτυξης με κριτήριο το κέρδος των ομίλων, της αναρχίας της παραγωγής και των ανταγωνιστών των καπιταλιστών ληστών, η γη αξιοποιείται με κριτήριο τα επενδυτικά σχέδια και την κερδοφορία του κάθε ξεχωριστού ομίλου. Κέρδος σημαίνει να ξεζουμίζονται οι εργαζόμενοι. Κέρδος σημαίνει ότι η γη αξιοποιείται ως εργαλείο επέσχυντης κυκλοφορίας. Αυτό το κίνητρο του κέρδους είναι που οδηγεί στην μετατροπή ολόκληρων περιοχών της Αθήνας και όλων των άλλων μεγάλων πόλεων σε τουριστικά κέντρα πολυτελείας για λίγους μεγαλοσχήμονες, με δεκάδες υποδομές και ξενοδοχεία που μετατρέπει όλα τα διαθέσιμα σπίτια σε Airbnb, εκτινάσοντας τα ενίκια για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Στην ουσία, κλειστές, ακριβές, απρόσιτες περιοχές μέσα στη Μεγαλούπολη. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν αυτή την πολιτική με το κουτσούρεμα της όποιας δυνατότητας έχουν για ανάπαυση, αναψυχή, πολιτισμό. Ο χωροταξικός σχεδιασμός στο σημερινό σύστημα καθορίζεται με κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματιών και όχι την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Με αυτό το κριτήριο καθορίζεται το πού θα υπάρχουν κτίρια κατοικιών και πόσο πυκνή θα είναι η δόμηση. Το αν και με ποιες διαστάσεις θα υπάρχουν δρόμοι κυκλοφορίας και μαζικής διαφυγής σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Τι αντιπλημμυρικά έργα θα κατασκευαστούν, αν θα υπάρχουν χώροι πράσινου για αναψυχή, χώροι άθλησης. Με το ίδιο κριτήριο καθορίζεται και η διαχείριση των όποιων ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου όσοι έχουν απομείνει. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει δυστυχώς τον ίδιο δρόμο σε αυτό το ζήτημα. Οι κατευθύνσεις αποτυπώνονται στο ρυθμιστικό σχέδιο για την Αθήνα και την Αττική που ψηφίστηκε το 2014 και το υιοθετούν όλοι. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, που άλλωστε το προώθησαν όταν κυβερνούσαν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι συνένοχοι για την πολιτική που έχει βάλει στο στόχαστρο της αξιοποίησης από το μεγάλο κεφάλαιο τους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους στην Αττική. Σε αυτό το δρόμο κινούνται όλοι και προσπαθούν, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, να κρύψουν τη συμφωνία τους, αναζητώντας τάχα πιο φιλολαϊκούς όρους υλοποίησης των επενδύσεων. Αυτή την κατεύθυνση υπηρετούν οι νόμοι της Νέας Δημοκρατίας για το περιβάλλον, τα πολεοδομικά σχέδια που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και μιλούν για τις λεγόμενες εμβληματικές αστικές αναπλάσεις. Τα έχετε ακούσει αυτά. Αυτή η πολιτική υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της νέας μεγάλης business του κεφαλαίου. Είναι λοιπόν ένα ακόμα στοιχείο του κοινού τους προγράμματος, ένα ακόμα πεδίο στο οποίο αντικειμενικά δεν μπορούν να ασκήσουν πραγματική αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα κόμματα εκείνα που μοιράζονται αυτό το κοινό πρόγραμμα μεταξύ τους. Φίλες και φίλοι, στον αντίποδα όλων των παραπάνω βρίσκεται το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Η υπεροχή της νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού και σε αυτά τα ζητήματα είναι συντριπτική. Αυτό προκύπτει άλλωστε και από την ιστορική πείρα της πρώτης απόπειρας οικοδόμησης του σοσιαλισμού τον 20ο αιώνα, παρά τα λάθη, τις αδυναμίες και τα αναμφίβολα θετικά.
οι μεγάλες πόλεις του σοσιαλισμού ήταν πραγματικά πόλεις για να ζεις. Ποιο ήταν το σημείο κλειδί? Η κοινωνική ιδιοκτησία στη γη και στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, ο επιστημονικά κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, όλων των υπηρεσιών, ο εργατικός λαϊκός έλεγχος, η άμεση συμμετοχή του λαού. Αυτό το δρόμο προτείνει σήμερα το ΚΚΕ σαν μια πραγματική και οριστική λύση για τα προβλήματα του λαού. Μπροστά στις εκλογές της Κυριακής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί τους εργαζόμενους να αναλογιστούν την καθημερινότητά τους και να την κάνουν και αυτή κριτήριο ψήφου. Η πολιτική που στηρίζει το κεφάλαιο θα έχει νέες επώδυνες συνέπειες στη ζωή τους, όπως και στη ζωή των παιδιών τους. Το ΚΚΕ καλεί το λαό να αντισταθεί σε αυτή την κατάσταση, να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή. Όλο το προηγούμενο διάστημα, το ΚΚΕ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για όλα τα μεγάλα εργατικά λαϊκά προβλήματα, όπως και αυτών των ελεύθερων χώρων και εδώ, στην περιοχή. Οι βουλευτές του κόμματος έδωσαν το παρόν, δίνοντας ακόμα περισσότερη δύναμη σε αυτούς τους αγώνες. Έφεραν τα θέματα στη Βουλή, καταψήφισαν, έβαλαν όσα περισσότερα εμπόδια μπορούσαν, με βάση και την κοινοβουλευτική δύναμη φυσικά που μας είχε δώσει ο λαός, στα σχέδια αυτά της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του συστήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση και ακόμα πιο δυναμικά θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες της Νέας Ιωνίας μας αναγνώρισαν τα παραπάνω, δίνοντας το ΚΚΕ 13,5% στις εκλογές του Μαΐου, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά του κόμματος στους Δήμους της Αττικής, όπου συνολικά το ΚΚΕ ήταν τρίτο κόμμα. Ψήφισαν κρίνοντας ποιους έχουν δει και ποιους δεν έχουν δει στο πλάι τους όλα τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό. Και ας εμφανίζονται τώρα ξαφνικά πριν τις εκλογές με το απροκάλυπτο σπρόξιμο των καναλιών των μέσων ενημέρωσης ως κινηματικά δήθεν διάφορα μορφώματα, όπως αυτό της κυρίας Κωνσταντοπούλου της πλεύσης. Για να είσαι κινηματικός, πρώτα απ' όλα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σε έχει δει κάποιος τους φορείς, να σε έχει δει στις διαδικασίες, στις διεκδικήσεις του κινήματος. Φίλες και φίλοι, τώρα λοιπόν λέμε ότι έχετε κάθε συμφέρον να επιβεβαιώσετε αυτή σας την επιλογή. Να πάτε όλοι και όλες, και απευθυνόμαστε και σε αυτούς που θα μας ακούσουν από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, από το πόρταλ, από τα κανάλια, να πάμε ακόμα πιο ψηλά το ΚΚΕ. Να στείλετε ξανά στη Βουλή δύο κομμουνιστές βουλευτές από το Βόρειο τομέα και ακόμα παραπάνω αν είναι δυνατόν. Ακυρώνοντας την κλεψιά του εκλογικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας που θα ισχύσει. Το ίδιο συμφέρον έχουν και οι μικροί, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που στενάζουν από τους φόρους, από τα ενίκια, από τη γενική ακρίβεια που χτυπάει το εισόδημα των λαϊκών οικογενειών. Προφανώς αγανάκτησαν ακούγοντας πριν λίγες μέρες τον κύριο Μητσοτάκη εδώ, από τη Νέα Ιωνία, να λέει ότι δεν βλέπει κανένα ξενικία στο κατάστημα στο Δήμο. Τους προειδοποιούμε εκεί όλους αυτούς στη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, μην έρχεστε με πολύ φόρα κι εσείς, γιατί κάπου θα βρείτε. Μπορεί 4 χρόνια τώρα να τα βρήκατε εύκολα με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ, που ψήφιζαν τα 50 και το 70% των νομοσχεδίων σας. Αλλά δεν τα βρήκατε και πολύ εύκολα
στην προσπάθειά σας να νομιμοποιήσετε στις συνειδήσεις του λαού τους αντιλαϊκούς σας νόμους. Δεν τα βρήκατε και πολύ εύκολα όταν προσπαθούσατε να επιβάλλετε σιγή νεκροταφείου, τους απαντάμε. Γιατί πάντα απέναντί σας υπήρχε το ΚΚΕ με τις δυνάμεις του πάντα παντού μπροστά, τολμηρά, μαχητικά, αταλάντευτα, να κάνει πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ριζικής ανατροπής». Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Και ας προσπαθούν ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ να αφοπλίσουν το λαό μας μιλώντας για δήθεν παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας για να τον φοβήσουν. Τους απαντάμε, καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να νιώθει παντοδύναμη όταν είναι δυνατό το εργατικό, το λαϊκό κίνημα και σε αυτή τη χώρα υπάρχει δυνατό ΚΚΕ. Εγγύηση ότι θα είναι δυνατός ο λαός και το κίνημά του. Καλά θα κάνουν ορισμένοι αυτό να μην το ξεχνάνε. Γιατί μπορεί ο χάρτης τώρα να βάφτηκε μπλε, αλλά κάπου κάπου, όπως εδώ στη Νέα Ιωνία, αυτό το μπλε ξεθοριάζει, γιατί προβάλλει ένα κόκκινο, ίσως ακόμα λίγο αχνό, αλλά κόκκινο, κατακόκκινο! Απόδειξη δηλαδή ότι ενισχύεται και ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, του ταξικού της χαρακτήρα, που υπηρετούν σύσσωμα τα κόμματα του κεφαλαίου και οι διάφορες κυβερνήσεις τους. Απόδειξη ότι δυναμώνει η αναζήτηση λύσης στα σημερινά προβλήματα μέσα από τον οργανωμένο αγώνα, τη συμμετοχή στο κίνημα, τη συλλογική δράση, κοιτώντας μπροστά την προοπτική. Και δεν έχουν κανένα λόγο να ξαναψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, οι λαϊκοί άνθρωποι εδώ που το έκαναν κάτω από τον εκβιασμό σταθερότητα ή αστάθεια και με την επίδραση μιας αποπροσανατολιστικής αντιπαράθεσης της Νέας Δημοκρατίας με τα άλλα κόμματα του συστήματος. Γιατί αυτό που θα μετρήσει για το λαό μας δεν είναι πόσους βουλευτές παραπάνω θα βγάλει, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία για να ψηφίζουν τα αντιλαϊκά της νομοσχέδια, ούτε έχει μεγάλη σημασία πόσους θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ για να ακολουθούν από πίσω αυτή την αντιλαϊκή πορεία. Το κρίσιμο για το λαό είναι πόσο ψηλά θα φτάσει το ποσοστό του ΚΚΕ με χιλιάδες καινούργιες ψήφους για να εξασφαλίσουμε την εκλογή και του δεύτερου και παραπάνω βουλευτή του ΚΚΕ στο βόρειο τομέα. Φίλες και φίλοι, σας καλούμε να κλείσετε τα αυτιά σας σε όσους ενοχλήθηκαν για λογαριασμό του συστήματος από την άνοδο του ΚΚΕ και κάνουν ό,τι μπορούν για να την αναστρέψουν. Εδώ, στη Νέα Ιωνία, για παράδειγμα, οι πιο παλιοί, αλλά και οι νεότεροι, μαθαίνουν, κάτι ξέρουν όλοι, κάτι έχουν ακούσει για τα βρώμικα κόλπα, θυμάστε, του παλιού εκείνου ΠΑΣΟΚ. Κάτι θυμούνται από τους εκβιασμούς για να κλέψουν, να εγκλωβίσουν ψήφους εργαζομένων, λαϊκών ανθρώπων. Τα ίδια κόλπα αντιγράφει τώρα ο Τσίπρας, λέγοντας ότι κάθε ψήφος που δεν πάει σε αυτόν, στο ΣΥΡΙΖΑ, εξυπηρετεί το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι τέτοια όμως ακούνε και οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι και ανατριχιάζουν. Όπως ανατρίχιαζαν κάποτε και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι εδώ που τα λέμε του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τα έλεγε αυτά το ΠΑΣΟΚ τότε. Το συνεχίζει όμως ο κύριος Τσίπρας, το πάει παραπέρα, ξύνεται ξανά στην κλίτσα του Τσοπάνη.
όταν φωτογραφίζοντας ευθέως το κόμμα μας, το ΚΚΕ, λέει ότι δεν έχει καμιά διαφορά ένα κόμμα αν πάει από το 7 που έχει τώρα το ΚΚΕ στο 8%, ενώ αυτό που έχει σημασία συνεχίζει είναι να ανέβει το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Μωρέ, τι μας λες, πάρτε το χαμάρι. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει για τους εργαζόμενους της Νέας Ιωνίας, του Βόρειου Τομέα όλης της χώρας. Γιατί το να πάει το ΚΚΕ στο 8%, στο 9% παραπάνω, σημαίνει ότι θα εκλεγούν περισσότεροι κομμουνιστές βουλευτές που θα είναι στήριγμα του λαού μέσα και έξω από τη Βουλή. Ενώ το να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, από το 20 στο 21 τα 100, σημαίνει να εκλεγούν επίσης κανένα δυο βουλευτές παραπάνω, που θα ψηφίζουν όμως εμβληματικά αντιλαϊκά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη, και κυρίως θα υπονομεύουν τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Καλούμε τους χιλιάδες λαϊκούς ανθρώπους και εδώ στη Νέα Ιωνία που ακολούθησαν τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια, ίσως και άλλες δυνάμεις αργότερα, να δουν πλέον την αλήθεια κατάματα, να σκεφτούν, να δουν τις τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και το 2019 και τον προηγούμενο μήνα στις 21 του Μάη. Να αναλογιστούν τη ζημιά που έκανε και συνεχίζει να κάνει αυτό το κόμμα μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στις συνειδήσεις των εργατικών λαϊκών ανθρώπων του λαϊκού κόσμου, συνολικά ζημιά στην υπόθεση της προόδου, δηλαδή της πάλης για να ζήσουμε καλύτερα όλοι εμείς και τα παιδιά μας. Σας κοιτάζουμε στα μάτια όπως σας κοίταζαν πάντα οι κομμουνιστές 100 και πλέον χρόνια τώρα και σας λέμε μη τους δίνετε τέτοια άλλη ανοχή, γιατί ανοχή τελικά σημαίνει και γίνεται συνενοχή. Δυστυχώς έχουν επιλέξει πλευρά και δεν υπάρχει για την ηγεσία αυτών των κομμάτων ελπίδα επιστροφής. Πάρτε λοιπόν, λέμε τώρα, τις αποφάσεις όλοι και όλες σας. Ακολουθήστε το παράδειγμα χιλιάδων ακόμα ανθρώπων που ψήφισαν για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις 21 Μαΐου. Ξέρουμε ότι η άνοδος του ΚΚΕ δεν ήταν το μόνο στοιχείο του εκλογικού αποτελέσματος που σας έκανε να χαμογελάσετε, να αναθαρίσετε, γιατί είδατε και εσείς όλοι και όλες πως το ποσοστό του ΚΚΕ ήταν το μόνο θετικό βήμα σε αυτό το συνολικά αρνητικό συσχετισμό. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε πολύ περισσότεροι, να κάνουμε τα χαμόγελα στα στόματα των λαϊκών ανθρώπων ακόμα πιο πλατιά. Απευθυνόμαστε επίσης σε αγωνιστές, σε ανθρώπους του λαού μας που στο παρελθόν ακολουθούσαν και το ΠΑΣΟΚ και κάποια στιγμή το εγκατέλειψαν. Τους λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ σε τίποτα δεν έχει αλλάξει σήμερα. Είναι ακόμα το ίδιο κόμμα που πρόδωσε τις ελπίδες του λαού, που ψήφισε 3 μνημόνια, που συγκυβέρνησε 2 φορές με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε και μια μέρα πριν τις προηγούμενες εκλογές δήλωνε έτοιμο να το ξανακάνει. Είναι το κόμμα που ταυτίστηκε με σκάνδαλα, με την απατεωνιά που έκαναν τους τίμιους εργάτες και εργάτριες, τους ανθρώπους του λαού, να του γυρίσουν την πλάτη. Είναι το κόμμα που οι δυνάμεις του έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, με νοθείες, με μπράβους, βάζοντας στα σωματεία τους ίδιους τους εργοδότες και κυρίως με τη γραμμή της υποταγής στους στόχους του κεφαλαίου. ΠΑΣΟΚ είναι η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, αυτής της ΓΕΣΕΕ
πουλιάζονταν στο Καβούρι και συζητούσε για επενδυτικά προϊόντα εκεί στο Καβούρι, τη μέρα που σωματεία εργατικά, ομοσπονδίες έδιναν τη μάχη της Γενικής Πανελλαδικής Απεργίας μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Αλλά αυτό είναι το Πασόκ και δεν αλλάζει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στη μια εβδομάδα που έμεινε, πάμε να κάνουμε τη νύχτα μέρα, να μην υπολογίσουμε καμιά κούραση. Τώρα κρίνεται το αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως τους τελευταίους πολλούς μήνες για την ενίσχυση του ΚΚΕ. Στις 21 Μάη έγινε ένα πρώτο βήμα, αλλά θα μείνει μετέωρο αν δεν επιβεβαιωθεί με την ψήφο στο ΚΚΕ και την άλλη Κυριακή. Τελικά αυτή μόνο η ψήφος θα μετρήσει και θα φέρει αποτελέσματα που θα μας ακολουθούν τουλάχιστον για τα επόμενα 4 χρόνια. Με το ψηφοδέλτιο στο χέρι πάμε να βρούμε όλους και όλες, τους πάντες, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί καμία ψήφος στο ΚΚΕ, να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Την αποχή δεν θα τη βρει κανένα στο πλάι του τα επόμενα χρόνια, στα μεγάλα, στα δύσκολα που έρχονται. Κανείς να μην κάνει λοιπόν το χατήρι σε αυτούς που τον θέλουν στη γωνία, που τον θέλουν να διαμορφωθεί μια βουλή, μια βολική, με βολική παντοδυναμία όλων των κομμάτων αυτών του συστήματος, για να ψηφίζονται πάλι αντιλαϊκά εμβληματικά νομοσχέδια με 250, με 270 βουλευτές, όπως έγινε σε πάρα πολλές περιπτώσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, την τετραετία που πέρασε. Λοιπόν, με οργή, με καρδιά, με μυαλό, πάμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να έχουμε μεγάλη δύναμη, να δώσουμε δηλαδή δύναμη στη δύναμή μας. Στις 25 του Ιουνίου ρίχνουμε δαγκωτό ΚΚΕ. Τέτοια ώρα, τέτοια μέρα, την άλλη ακριβώς Κυριακή, να είμαστε όλοι επί ποδός πολέμου μέχρι να κλείσει η κάλπη, μέχρι και το τελευταίο ψηφοδέλτιο, το κόκκινο, κατακόκκινο ψηφοδέλτιο, να πέσει στην κάλπη της Νέας Ιωνίας, όλου του Βόρειου Τομέα, της Αττικής, όλης της Ελλάδας. Κουκουέ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ. Γεια σας, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.